Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ζωντανά, εδώ στο δίκτυο, για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το ντύσιμό μου, πράσινα σήμερα, είναι από το κατάστημα Ντίνα. Το κατάστημα Ντίνα βρίσκεται στην Εφόρων 4 και θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη, με μοναδικές τιμές. Κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές για να ντυθούμε, να στολιστούμε, να κάνουμε σαπιθέραπη και να ανανεώσουμε την καρτορόπα μας και μέσα από αυτή να ανανεωθούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν μια επίσκεψη στο κατάστημα Ντίνα όταν θέλουμε κάτι για ανανέωση και για μια καλύτερη εμφάνιση. Κάθε Δευτέρα φυσικά έχουμε κοντά μας την Ντίνα για να μας δείξει τι νέες παραλαβές έχει. Καλώς όρισες, Ντίνα μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλοι, να έχουμε καλή εβδομάδα. Εσύ στα μπλε και εγώ στα πράσινα. Είπαμε να αλλάξουμε χρώματα, βάλαμε χρώματα σήμερα. Φανταστικές. Μία πράσινα, η μπλε. Πάρα πολύ ωραία. Όμορφα χρώματα. Να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά. Να ανεβούμε. Γιορτές έρχονται. Έτσι είναι. Έτσι, οπότε το όμορφο πάντα μας ανανεώνει. Έχουμε φέρει αρκετά καινούργια πράγματα. Να σήκω, και να έχουμε τα φέρει δείξουμε. Και για κυρίες που ζητήσατε. Εγώ θα ξεκινήσω όμως με την κυρία που μου το ζήτησε. Το σακάκι αυτό είναι μαύρο με λίγο γκρίζο μέσα. 58 νούμερο. Υπέροχο. Το ζήτησε η κυρία. Οπότε της το δείχνω για να μπορέσει να το δει καλύτερα. Μου το και ζήτησε. Τα ρούχα στέκονται πάρα ναι, πολύ ωραία. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. 58 νούμερο, έτσι. Έχει έρθει και αυτό το παλτοδάκι. Αυτό είναι σε παλτό, λίγο πιο νιανικό κομμάτι είναι αυτό. Καρό, πολύ ωραίο. Καρό, γκρίζο, γκριζόμαυρο και πίσω. Και ζεστό. Και ζεστούτσικο. Να πω επίσης ότι έχουμε από όλα τα νούμερα σε αυτό το φορεματάκι, στο πράσινο, το πρασινάκι μας, το ζμαραγδί. Ζμαραγδί, έχει σε όλα τα νούμερα από 58 μέχρι και το 50 νούμερο. Ένα πολύ όμορφο φορεματάκι και αυτό και καλύπτει εδώ πέρα τις κυλίτσες. Τα πάντα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε και κάτι σε πιο απλό, πάλι 58 νούμερο, αυτό είναι ένα τελευταίο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό στέκεται πολύ ωραίο. Αυτά στέκονται ωραία γιατί κόβουν εδώ μπροστά ναι, όταν τα φοράνε οι κυρίες και τους κάνει και πιο αδυνατούλες. 58 νούμερο. Πιο κομψές. Πιο κομψές, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα Χριστουγεννιάτικα. Λίγο να αλλάξουμε λίγο. Κωδικός, αυτό είναι κωδικός 8. 104 είναι το στήθος. Πανέμορφο. Για νέες κοπέλες. Λοιπόν, πάμε, έχουμε είναι φανταστικά κομμάτια. Α, έχουμε, τι κομμάτι είναι αυτό. Μικρά νούμεράκια λιγάκι. Πάντα βρίσκουμε στα μικρότερα νούμερα, βρίσκουμε πολύ περισσότερο και ωραία. Πολύ ωραία. Κώδικος κομμάτι. 12, 100 είναι το στήθος. Δείτε τι φανταστικό και στο χέρι. Ένα υπέροχο φόρεμα, έτσι, φανταστικό κυρία Στέλλα. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα λίγο πιο μεγάλα νουμεράκια. Αυτά εδώ πέρα είναι αρκετά φαρδιά, εντυπωσιακό φόρεμα. Αυτό έρχει 120 το στήθος. Κωδικό δεν έπαλα. Λοιπόν, διαφάνεια στο μανίκι, παγέτα, παγέτα και διαφάνεια κάτω. Σήκωσε το βολάν κάτω. Και το βολανάκι έχουμε κάτω, ωραίο, έτσι. Φανταστικό και το βολανάκι από κάτω. Είναι όλο παγέτα. Έτσι, 120 είναι το στήθος. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτό είναι πανέμορφο, κυρία Στέλλα. Και αυτό είναι ένα πανέμορφο κομμάτι. Παγέτα σας έχω φέρει σήμερα. Παγέτα. 114 είναι το στήθος, κωδικός 5. Πανέμορφο κι αυτό. Πανέμορφο. Με το ζωνάκι του. Πολύ όμορφο κομμάτι. Πάμε να δούμε και τι σας έχω φέρει εδώ. Τέλειο. Φανταστικό κορομάκι, 106 είναι, ο κωδικό, 106 είναι το στήθος, 4 ο κωδικός του. Δείτε τι όμορφο, πανέμορφο και αμάχο και αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε σε μπλουζάκι. Σας έχω φέρει. Αυτό είναι αμάνικο, κωδικός 5, 112 είναι το στήθος. Μπροστά είναι τα γυαλιστερά, πίσω είναι μονόχρωμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Δηλαδή μπορεί να φορέσει ένα ποκαμισάκι, ένα μπλουζάκι και να ένα το μπλουζάκι και με αυτό με διαφάνεια με στο μανίκι. Διαφάνεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό. Και αυτό πολύ ωραίο. Και αυτό φανταστικό. 115 στήθος, κωδικός 6.
Πολύ ωραίο. Ανοίγει εδώ, έτσι. Ανοίγει. Σας έφερα λίγο γιορτινά, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Και αυτό πολύ σκέτο ωραία. Μαύρο μπλουζάκι, γυαλιστερό, παγέτα στο μανίκι. Είναι 130 το στήθος, κωδικός είναι 9. Πανέμορφο κι αυτό. Ωραία. Πολύ όμορφο. Σας το έχω φέρει και σε άλλες αποχρώσεις, σας το δείξω έτσι, κωδικός 9. Να τα βλέπετε, τέλεια. Σε καφετί και στο μπλε του. Πολύ πανέμορφο. Ωραία. Πανέμορφα. Πανέμορφα κομμάτια. Τώρα εδώ σας έχω φέρει ζακέτα, μεγάλα νούμερα. Λοιπόν, μεγάλα αυτό είναι 140, 140 είναι το στήθος, 16 ο κωδικός. Λοιπόν, εδώ σας έχω φέρει διάφορες αποχρώσεις. Δείτε εδώ. Παίρνει, σε πρασινάκι, λες. Σε μάτι. Δεν μου λες το πράσινο, με παίρνει. Σε παίρνει και θα στέλνει 140. Δώσ' το. 140. Ένα, πάρουμε μια παγιέτα. Λοιπόν, το έχω φέρει και σε μπλε. Το πράσινο, γιατί έχω και την πράσινη, την μπλούζα με το... Λοιπόν, εγώ σας τα έχω φέρει και σε αυτά. Και πολύ ωραία. Σας έχω φέρει επίσης και παντελόνι παγιέτα. 130 περιφέρεια πιάνει άνετα. Σε αυτό μπαίνω. Λογικά ναι. Ελπίζω πως ναι. Στενά, φανταστικά κομμάτια. Υπάρχει κι άλλο στο μπαγαζί. Λοιπόν, σας έχω φέρει και αυτά τα παντελόνια. Σε αυτά εδώ πέρα υπάρχουν και οι μπλούζες. Σας τις δείξω σε λίγο. Πανέμορφα. Πανέμορφα παντελονάκια. Υπάρχει και σε μαύρο. Τώρα δεν σας τα έχω φέρει όλα. Απλά σας έχω φέρει να δείτε λίγο. Α, και τι είναι και αυτές οι μπλούζες. Μπορείτε να τις συνδυάσετε με την παντελόνα. Ένα πήραμε. Λεπτό. Αυτή τι νούμερο είναι, μπλούζα μπαίνω. Αυτή να είναι 140, μπαίνετε άνετα κυρία Στέλλα. Αυτή και αυτή. Οπότε το έκανατε σετ. Σετ και από πάνω, ναι. Το πράσινο. Και αυτό εδώ πέρα είναι 17. Υπάρχουν δηλαδή, όπως είναι στο χρυσαφί, όπως είναι αυτό. Αυτό εδώ πέρα σας το έκανα έτσι δηλαδή, σετάρισμένο. Πολύ ωραίο. Είναι λίγο πιο σκούρο. Ένα φανταστικό είναι. Λοιπόν, έχουν έρθει και παντελόνια. Την έχω. Παντελόνια αυτά πολύ εδώ. Ωραία. Και έχουν έρθει και η μπλουζίτσα αυτή που φοράτε κυρία Στέλλα. Μπορείτε να τη σετάρετε και έτσι. Μπορείτε επίσης και να το σετάρετε και με φούστα. Εγώ σας το έχω κάνει τώρα εδώ πέρα όλα σετ. Σετ. Μπορούν να τα κάνουν και με φουστίτσα. Έχω φέρει επίσης σιτικρέ. Α, και αυτά μπλουζάκι, ωραία. Ζακετάκι. Τη ζακέτα. Μπράβο, Ντίνα. Για την κυρία Γιούλη. Είσαι φοβερή. Η κυρία Γιούλη που θέλει να τα δει και το παντελόνι επίσης. Πολύ ωραίο και αυτό. Εντυπωσιακά κομμάτια. Τέλεια. Ντίνα, γι' αυτά επιφυλάσσουμε. Είναι πολύ ωραία κομμάτια. Παντελονάκι έχει έρθει παντελόνι κολάν σε μεγάλα μεγέθη, έτσι. 135 πιάνει άνετα και είναι ελαστικό με τσεπούλες. Ο κωδικό, δεν έβαλα κωδικό, είναι ευκολοφόρετα, είναι τα κολανάκια μας. Να πω ότι το μπλουζάκι το συγκεκριμένο μας έχει έρθει σε όλα τα νούμερα, έτσι, από 58 μέχρι, από 50 μέχρι 58. Είναι όλα τα ντέλα μπροστά και εδώ, αυτό είναι πολύ με ωραία. 20 ευρώ προσφορά. 20 ευρώ. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα. Αυτά έχουν μείνει από ένα κομμάτι, σε όποιες κυρίες ταιριάζει, 50 νούμερο. Όμορφο. Ένα τελευταίο, είναι πανέμορφα μπλουζάκια που έχουν μείνει από λίγα αυτά. Το άλλο έχει έρθει και αυτό επίσης, υπάρχει σε 54 και 50 τελευταία κομμάτια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα πανέμορφο παντελόνι. Αυτά τα παντελόνια τα ξαναφέρνω, γιατί είναι φανταστικά, φεύγουν πολύ γρήγορα και ζεστά. Είναι παντελοκολάν. Υπάρχει από το 50 μέχρι το 58. Έχει και το στρασάκι του εδώ που μπορείτε να το φορέσετε άνετα και για καλό, έτσι. Λοιπόν, μας έχουν έρθει μπλουζάκια. Χρώματα. Κωδικός σε αυτό είναι... Το 24, 135 είναι το στήθος. Τα μπλουζάκι με το κολλέ θα λέτε. Με το κολλέ, έτσι. Έχουμε και τα άλλα τα μπλουζάκια εδώ σε χρώματα με τη γραβατούλα μπροστά. Εδώ έχει τη γραβατούλα, ο κωδικός του είναι 25, σε πράσινο και στο κιτρινάκι, να πω περίπου κιτρινάκι. Πανέμορφα κι αυτά. Πάμε επίσης να δούμε και το ριγωτό. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. 128-130 είναι το στήθος, 26 κωδικός.
Εγώ εδώ σας έχω φέρει και το μπλε να δείτε πώς είναι. Και αυτό ωραίο. Πανέμορφο, φούστα και το μπλουζάκι. Και κάνετε ένα πολύ όμορφο σετάκι. Και εντυμένη. Εδώ σας το έχω φέρει αυτό και στο χρυσαφί του, να το δείτε το μπλουζάκι. Και αυτό ωραίο. Με την παντελόνα μαζί. Ένα σύνολο τέλειο. Ένα σύνολο πάρα πολύ ωραίο. Επίσης έχουν έρθει και αυτά τα μπλουζάκια που υπάρχουν σε πολλά χρώματα, σε άλλα χρώματα. Δεν έχω πάει, είναι το ριβάγκο το μπλουζάκι, το καφετί του και υπάρχουν, είναι πιο απλό, ζεστό και υπάρχουν σε πολλά χρωματάκια. Πάμε επίσης να δούμε και αυτά τα πουκαμισάκια. Και αυτά ωραία. Πανέμορφα, αυτά είναι από 42 μέχρι 50. Δεν έχει μεγάλα κομμάτια. Είναι μέχρι εκεί, είναι πανέμορφα κομμάτια. Και ωραίο για... το ύφασμα. Πάρα πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Μουσελίνα. Πάμε να δούμε και αυτό. Αυτό είναι το 3H, ένα τελευταίο. Ο κωδικός είναι 55, 128 είναι το στήθος, έχει αρκετό φάρδος. Γυαλιστερό, για αυτές τις, για τώρα δηλαδή, είναι ό,τι πρέπει. Εδώ σας έχω φέρει και αυτό. Και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, δεν έχει άλλο. 54 νούμερα για τις κυρίες που θέλουν το 54. Πάμε να δούμε και ένα παντελόνα, θα το έλεγα αυτό είναι. Παντελόνα είναι. Παντελόνα, γιατί είναι φαρδιά. Και έχει την περιφέρειά του 118, χωρίς να την τραβήξω, έτσι. Έχει κάποια μικροελαστιχότητα, αλλά όχι πάρα πολύ. Κωδικός 7. Ζεστές φωστίτσες. Ελαστικές, ζεστές. Για τις κυρίες που φοράνε, υπάρχουν πολλές κυρίες που τα θέλουν. Πάμε να δούμε φορεματάκια. Μεγάλα νουμεράκια, 3H, έτσι, σε διάφορα χρώματα. Ένα πανέμορφο πουκαμισάκι. Πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο τώρα για αυτή την εποχή, με τα βολανάκια του. Δεν έχει μεγάλο νούμερο. Δεν έχει μεγάλο νούμερο, κύριε Στέλλα. Αυτά είναι μικρά, δυστυχώς. Να δούμε και αυτά τα μπλουζάκια, έχουν μείνει και αυτά, πιο μικρά υπάρχουν, αυτό είναι το 46 νούμερο. Πανέμορφα το έχω αυτό. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια, κάποια γίνονται επαναλήψεις, έτσι, μην το βλέπετε, πολλές φορές μπορώ να σας το δείξω με κάποια κομμάτια, αλλά γίνονται και επαναλήψεις σε κάποια. Έχουμε εδώ ένα πανέμορφο φόρεμα και το ασπρόμαυρο αυτό, φανταστικό. Μας τα ζητήσατε ασπρόμαυρα, γι' αυτό σας το ξαναφέραμε. Πάρα πολύ όμορφη ζακέτα, με κουκούλα είναι, και το γουνάκι του, ένα εντυπωσιακό κομμάτι. Τέλειο, εγώ χθες φορούσα την πράσινη κάπα. Είναι φανταστικά. Φανταστικά και έτσι με τα πράσινα. Με τα πράσινα πώς το συνδυάζεις, είναι πολύ τέλειο. Ωραία, πάρα είναι πολύ τέλειο. Δεν είναι που μπορεί κάποιος να σας βρει και πώς. Στην Εφόρων 4 μπορείτε να μας βρείτε. Να πούμε ότι και στο Facebook Κωνσταντίνα Πατένταλτη μπορείτε και εκεί να επικοινωνήσετε και να σας βοηθήσουμε. Στο Viber επίσης, στο WhatsApp κάποιες κυρίες που μπορούν και εκεί. Έχουμε κάποιες κυρίες που θα βοηθήσουμε και εκεί. Το τηλέφωνο μας είναι 695-79-27-686 και ό,τι άλλο θελήσουν. Ας μας ρωτήσουν να τους βοηθήσουμε. Πριν από εμάς, για εμάς φίλες μου, χωρίς σκόπο, πάμε εκεί, λέμε τι θέλουμε, μας το δίνει, είναι κουτί, το παίρνουμε και φεύγουμε. Έτσι ακριβώς. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Και καλές δουλειές. Καλές δουλειές για όλους. Φίλες και φίλοι, πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και πάμε κουζίνα. Να είμαστε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 2321-051-500 και να πω για τις κουβέρτες από το Forbest. Φίλες μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κουβέρτες ωραίες είναι. Και πάνω είναι διπλό, τριπλό, δεν ξέρω πώς είναι. Χουχουλιάρικες και σε πιάνει στους ώμους, δεν χρειάζεται δηλαδή παραπάνω να έχεις για να σκεπαστείς. Και όσες φίλες έχουμε πάρει, είναι ενθουσιασμένες. Σας το συνιστώ. Πάρτε αυτές τις κουβέρτες, είναι μοναδικές.
Λοιπόν, σήμερα φίλες μου θα φτιάξουμε το παραδοσιακό κανταϊφί. Μόνη διαφορά είναι ότι το βούτυρο που θα βάλω μέσα είναι αγελαδινό και είναι σεργάλ και επίσης φίλες μου, αντί για ζάχαρη μέσα στο καρύδι που καραμελώνει και γίνεται λίγο σκληρό, βάζω φρυγανιά, καρύδι και κανέλα. Το σιρόπι δηλαδή θα πέσει και θα κάνει όλο το κανταΐφι. Υπέροχο κανταΐφι από τον Κονταξί τον Νίκο και το καρύδι επίσης που βρίσκεται στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Δηλαδή δεν βάζω μέσα ζάχαρη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Γεια σου, κουρτσάρα μου. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Ποια είσαι. Δεν κατάλαβες. Όχι. Παραπουνιάρα. Έλα καλέ. Πώς άλλαξε η φωνή σου. Ξέρω εγώ. Πώς άλλαξε. Μη είδες τι ωραία πράγματα έφερε σήμερα η Ντίνα. Τα είδα. Τώρα ένα παντιλόν μου άρεσε να την πω και είναι το ελαστικό να του πάρω. Ναι, θα την πάρεις βέβαια. Ωραία, τα δικά μου σ' άρεσαν. Πώς τα περνάς κορίτσι, με έχω καιρό να σε ακούσω. Δουλειές. Χριστουγεννιάτικες δουλειές. Εσείς πώς τα περνάτε. Δόξα τω Θεώ, καλά. Μπράβο, ο Νίκος καλά είναι. Καλά είναι, τώρα βγήκε έξω. Ωραία, πολύ ωραία. Έγινε κορίτσι μου, καλή συνέχεια, τα λέμε πάλι. Χάρηκα παραπονιάρα να είσαι καλά. Ωραίο κανταΐφι, φρεσκότατο. Αυτά μόνο στο Κονταξί θα τα βρούμε. Είναι μπαμπάτσικα, φράτα. Δείτε τι ωραία. Είπαμε, η μόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουμε μέσα ζάχαρη σε αυτή τη συνταγή. Πάντα κάνουμε κάτι καλύτερο. Αχ, έχω εδώ ένα ζαχαρούλι, λέει, το καλύτερο. Όχι, αλλά κρυσταλώνει μέσα και γίνεται καραμέλα, οπότε έτσι. Θα τα κάνω πιο σιγά γιατί ρωτάτε πώς θα τυλίγω. Λοιπόν, ξεμαλιάζουμε. Έτσι. Βάζουμε στο χέρι. Βαίνει, ρίξε εδώ την κάμερα. Έτσι. Και το πιάνω από εδώ, φίλες μου, έτσι, από την άκρη. Δείτε. Έτσι το τυλίγω. Πιάνω δηλαδή τις άκρες. Δείτε το. Πολύ έκανα. Ναι, μπαμπάτσικο δεν είπαμε. Από ένα. Της κεραστέλας είναι μεγάλα τα κομμάτια. Κουραμπιέδες δεν είναι, τι ωραία που έγιναν. Ξεμάλιασμα. Φρεσκότατο κανταΐφι. Εκεί θα βρούμε τα πάντα για να τα κάνουμε όλα, να μας χωμερίσει το σπίτι και να ξενιάσουμε. Σας θα δείχνω έγκαιρα για να προγραμματιστείτε. Γιατί την τελευταία εβδομάδα θα έχουμε τα τελευταία μας ψώνια, τα κομμωτήριά μας, τη μαγειρική, οπότε να ξέρουμε, να τα βλέπουμε. Εγώ μπήκα νωρίς στο γιορτινό πρόγραμμα μαγειρικής για να σας διευκολύνω. Μπόλικο υλικό μέσα. Ορίστε, φίλες μου. Τσακ, μπαμ. Άλλα δύο θα φτιάξω και τελείωσα. Θα το ψήσουμε, φίλες μου. Μπορείτε να τα ετοιμάσετε να τα ψήσετε και να μην τα σιροπιάσετε. Να τα σιροπιάσετε τελευταία στιγμή. Δεν έχω να βγω ούτε γάλα μέσα για να χαλάσουν. Βγάλτε τα στα μπαλκόνια. Οπότε θα έχετε ξενιάσει. Και να πω και κάτι άλλο. Τα
χαμελομακάρονα που έκανα. Εάν τα θέλετε λίγο τριγανά, το ένα θα είναι κρύο, το άλλο ζεστό. Εάν τα θέλετε λασπωμένο, όπως έχουμε συνηθίσει να τα τρώμε, και τα δύο ζεστά. Εγώ ξέχασα να το αναφέρω, τα είχα κάνει προχθές έτσι, επειδή είχε ζητήσει η φίλη μας ότι τα ήθελε λίγο να είναι τραγανά σαν μπισκότο. Ένα ακόμα θα κάνω, κάπου θα το σφινώσω. Ωραιότατο. Ο φούρνος μας πάντα προθερμασμένος. Ορίστε. Τέλεια. Και από πάνω τώρα το βουτυράκι. Θα ροδίσει. Και δεν γίνεται Χριστούγεννα χωρίς κανταΐφι. Όλα θα τα φτιάξουμε. Έχουμε την καλή διάθεση να σας δώσουμε γιορτινές συνταγές με πολύ αγάπη και μεράκι. Ορίστε, φίλες μου. Τέλεια. Λοιπόν, το σταυρώνουμε και στο φούρνο στη μεσαία σχάρα 180 βαθμούς. Πάμε, υλικά, χορηγούς, επιστρέφουμε να κάνουμε και τι γαρίδες, αλλά οι γαρίδες της Κυροστέλλας. Τακτοποιηθήκαμε, φίλες μου. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ ωραίες γαρίδες ελληνικές από τον Πάλατο Γιώργο, που είναι Νικηφόρο Φωκά. Φρέσκα ψάρια. Σας τα καθαρίζουν, σας τα τηγανίζουν ή σας τα ψήνουν και σας τα φέρουν και delivery στο σπίτι. Έχω ελαιόλαδο πρωτεύς πλατή εμπορίου 20 Θωμάς Χατζεραπίδης. Έχω ανάψει την αιστεία μου και τώρα, φίλες μου, εδώ έχω μανιτάρια από το Μουδιάνο, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και σας τα φέρνω στο σπίτι αφού τα διαλέξετε.
καθαρισμένα, είπαμε, τα μανιτάρια και δεν τα πλένουμε. Προσθέτω μέσα αλάτι, μαύρο πιπεράκι, τη ρίγανη στο τέλος. Ανακατεύω να σοφαριστούν και να μαραθούν. Αυτό είναι το δικό μου σαγανάκι, φίλες μου. Εγώ έτσι το φτιάχνω στα τραπέζια μου. Ορίστε. Έχω εδώ φρέσκο κρεμμυδάκι. Και αυτό από το Μπουδιάνο. Και αυτό μέσα. Ορίστε. Δείτε το, φίλες μου, λαμποκοπάει. Φαίνεται, ε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα προσθέσω μέσα τις γαρίδες μου. Φανταστικές φρεσκότατες γαρίδες. Ελληνικές, το πιο νόστιμο ψάρι. Θαλασσινό. Και όλα τα ψάρια είναι τα καλύτερα της Μεσογείου. Τα ψάρια τα δικά μας, το Αιγαίο, το Ιωνίο. Φυσικά είναι μαλάκιο. Αλλάζει χρώμα. Σοτάρεται ωραία, ωραία. Για να δούμε και το κανταΐφι μας. Αμάν, αμάν, τι χρώμα γίνεται. Φανταστικό. Το σιρόπι μας βρασμένο. Τώρα, φίλες μου, αυτές τις γαρίδες θα τις βήσω με ουζάκι. Αν θέλετε, δώστε και φωτιά ή να γίνουν φλαπέ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Γεια σου, Ελένη μου. Α, γλυκιά μου, πώς με καταλαβαίνεις. Τι κάνεις, κορτσάρα μου, πώς είσαι. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Χαίρομαι, καλά να είσαι όλος ο κόσμος και εμείς. Ναι, έτσι. Καλά Χριστούγεννα σε εύχομαι, κυρία Στέλλα μου, και στο κανάλι και σε όλους τους ιερέους. Ευχαριστώ, κορτσάρα μου. Έλα να σε πάρω στη Γερμανία, θα περάσουμε ωραία. Αχ, μην νομίζεις δεν το θέλω. Έλα, κυρία Στέλλα, σε πάω στο Σουλεϊμάν τα σπίτια. Αχ, να δεις τα παλικάρια με τι ωραία που θα τα περνούσαμε. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα τα πάρω να πάμε. Ναι, θα το κανονίσουμε πιο νωρίς. Ναι, κυρία Στέλλα, ναι, ναι. Θέλω πολύ να πάω. Θέλω πολύ να πάω. Ναι, και εγώ θα το χαρώ πολύ. Άντε, πολύ, μπράβο. Ναι, θα το περνούσαμε. Θα το κανονίσουμε. Τώρα φεύγω την Πέμπτη, φεύγω. Όχι. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, καλά να είσαι και θα τα ξαναπούμε, θα θα γυρίσω. Ωραία, σου εύχομαι καλό ταξίδι, καλά να περάσεις και με το καλό να έρθεις. Ευχαριστώ, αγάπη μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κουρσάρα μου. Γεια σου, γεια. Γεια σου, τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στέλλα. Γεια σου, κουρσάρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ποια είσαι? Είμαι από Καβάλα, η Βούλα. Γεια σου, κουρτσάρα μου γλυκιά, τι μου κάνεις, δες τι κάνω εδώ τώρα, λεμονάκι. Σε βλέπω, σε βλέπω, σε βλέπω. Εγώ έχω αγριογούρουνα στην κατάψυξη. Ναι. Και τι θα το μαρινάριο, τι να βάλω μέσα και πώς θα το κάνω. Λοιπόν, για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, θα το βγάλεις. Τώρα ήδη που το έχεις εκεί, έχουν σπάσει οι ίνες του, ναι. Και θα μαγειρευτεί πολύ εύκολα και καλά. Ναι. Λοιπόν, θα το μαρινάρεις. Τι θα βάλω μέσα στη μαρινάρα? Κρασί. Ναι. Βούτυρο να μαλακώσει. Ναι. Και μυρουδικά. Ρίγανη, δάφνη. Σεντρολίβανο λίγο. Ό,τι θέλεις. Ναι. Ό,τι τρώει η οικογένεια. Μετά στο μαγείρεμα.
Στο μαγείρεμα θα το σοτάρεις ωραία-ωραία, ναι. Θα το βράσεις, αλλά θα, τη μαρινάρα θα τη ρίξεις μέσα. Α, δεν θα την πετάξεις. Όχι. Γιατί όχι. Αυτό θα έχει βγάλει και το κρέας του, τους χυμούς που έχει. Ναι. Και η μαρινάρα, ναι, θα το σβήσεις δηλαδή με αυτό. Ναι. Και μετά, ναι, κάνω με ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να το κάνω με 2-3 κρεμμυδάκια έτσι μέσα, όχι πολλά. Ωραία, και το κρεατάκι δηλαδή. Κρεατάκι είναι και λίγα, ας πούμε, λίγο κρεμμυδάκι, 2 κρεμμύδι μέσα. Ωραία, ωραία, θα το όχι σβήσεις. Όχι πατάτες και τέτοια. Όχι, σβήστο με τη μαρινάρα και άστο να βράσει. Με εκείνο. Έγινε, κύριε Στέλλα, χίλια ευχαριστώ να είστε καλά. Να είσαι καλά, κορσάρα μου, καλή επιτυχία. Τώρα, έχω βάλει και το λεμονάκι. Και εδώ τώρα, φίλες μου, έχω τη μοστάρδα. Ορίστε. Τέλεια, οι γαρίδες δεν θέλουν πολύ. Γιατί θα σκληρύνουν. Δείτε τώρα εδώ. Διαλύω τη μοστάρδα καλά. Και τη βάζω μέσα. Ορίστε. Τέλεια, φανταστικά. Τώρα, φίλες μου, προσθέτω και το μαϊντανό μου και τη ρίγανη. Έτοιμο το φαγητό μας και πολύ γρήγορο. Εδώ έχω ωραία φέτα, κορυφή. Εφόρον 2, ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και την τρίβω μέσα. Φανταστικές γαρίδες. Γαρίδες κυραστέλας. Είναι αυτές που τρώτε στα τραπέζια μου. Σβήνω την εστία μου. Και έρχεται τώρα και το τυράκι μέσα και δίνει μία γεύση. Φανταστική. Πάτε και ωραίο ψωμάκι. Φίλες μου, θα πάμε να δούμε υλικά, θα βγάλω και τον κανταΐφι μου, θα σερβίρουμε και θα τελειώσουμε.
φίλες, δείτε τις φίλες μου. Και εγώ βγάζω. Άπαξ και το κουνήσετε, φίλες μου. Δείτε το το κανταϊφί. Κουνιέται. Έχει ψηθεί. Το σιρόπι μας κρύο. Βάλτε και τα ξελαράκια κανέλα μέσα. Ορίστε. Τζιζ. Το ακούς βαίνει πως κάνει. Και αφράτο είναι. Έχω βάλει και ξελαράκι κανέλα μέσα. Δείτε, 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 δείτε. Και το σιρόπι, η δοσολογία που σας δίνω, είναι ακριβώς, φίλες μου. Αλλά θέλει και τη γλυκόζη μέσα. Τέλειο. Με πολύ αγάπη από μένα. Αμάν, αμάν, αμάν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αχ, αχ, αχ. Σου βγάλω με δύο. Ποπ. Τρία, φίλες μου. Λοιπόν, δύο υπέροχες συνταγές, φανταστικές, γρήγορες, πεντανόστιμες και χορταστικές. Και το φίλες μου, το υπέροχο σαγανάκι με τις υπέροχες γαρίδες από τον Πάντα τον Γιώργο, που είναι στο κέντρο της πόλης, Νικηφόρου Φωκά, πηγαίνοντας για την πλατεία Ελευθερίας. Σας τα καθαρίζουν, σας τα ψήνουν ή σας τα τηγανίζουν και σας τα φέρνουν delivery στο χώρο σας. Και υπέροχο κανταϊφέ από τον Κουνταξί τον Νίκο και ό,τι άλλο χρειαστείτε για τις γιορτές στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας, καλό απόγευμα και αύριο την ίδια ώρα εδώ ζωντανά στο δίκτυο. Σας αγαπώ, γεια σας.